Για το φόρουμ, για το συνέδριο θέλουμε να πούμε δύο κουβέντες. Ναι. Είναι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Προοδευτικών Δυνάμεων, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και δύο περίπου χρόνια από τρεις συγκεκριμένες ευρωομάδες, από τρία συγκεκριμένους σχηματισμούς μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι οι σοσιαλιστές, είναι οι αριστεροί και είναι και οι πράσινοι. Είναι μια προσπάθεια συνένωσης δυνάμεων για την αναχέτηση των πολιτικών του νέου φιλελευθερισμού και της ακροδεξιάς και των εθνικιστικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Είναι μια προσπάθεια δηλαδή που ονειρεύεται, θα έλεγα, οραματίζεται μια άλλη Ευρώπη. Μάλιστα. Μια Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης, μια Ευρώπη της κοινωνικής αλληλεγγύης, μια Ευρώπη της βιώσιμης ανάπτυξης, της δίκαιης ανάπτυξης δηλαδή, και μια Ευρώπη της δημοκρατικής λογοδοσίας. Πράγματα τα οποία έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια από την Ευρώπη, όπως έχει χαθεί επίσης και το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ποιοι θα λάβουν μέρος στη συνάντηση, κύριε Μιλόπουλε? Δεν σας άκουσα. Ποιοι θα λάβουν μέρος στη συνάντηση και ποιοι θα είναι οι ομιλητές? Ναι, στη συνάντηση θα λάβουν μέρος Ευρωπαίοι εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων, δεξαμενών σκέψης των αριστερών, των σοσιαλιστών και των πρασίνων. Συγκεκριμένα θα είναι από τους χώρους. Από την ομάδα των Πρασίνων και της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, από την Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα Ενωτική Ευρωπαϊκή Αριστερά. Και θα είναι και εκπρόσωποι από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, όπως είναι ο κ. Παπαδημούλης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, όπως είναι ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάνος Ζωρίδας, όπως είναι αρκετά στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αρκετά στελέχη από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, όπως είναι η κυρία Λούκα Κατσέλη, όπως είναι η κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, όπως είναι ο Μενέλαος ο Κύβαλος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας κλπ. Είναι μια κίνηση η οποία γίνεται για να ενωθούν δυνάμεις. Δεν πρόκειται για κάποιο κόμμα, δεν πρόκειται για κάποιο συγκροτημένο, ας το πούμε έτσι, πολιτικό σχεδιασμό. Πρόκειται για μια ενωτική κίνηση από τρεις ευρύτερους πολιτικούς χώρους, η οποία τι θέλει να κάνει. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη διαπιστώνουμε όλοι ότι όλη η σύγκρουση πολιτική βρίσκεται μεταξύ δύο χώρων. Των νεοφιλελεύθερων από τη μια μεριά, αυτών δηλαδή οι οποίοι επέβαλαν τις πολιτικές της λιτότητας και στην Ευρώπη, αλλά που τις υφιστάμεθα και εμείς τόσα χρόνια. Και από την άλλη μεριά, σαν απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό, εμφανίζεται μια δίθεν εξωσυστημική δύναμη, οι ακροδεξιές και εθνικιστικές, ας το πούμε έτσι, πολιτικές δυνάμεις. Οι προοδευτικές δυνάμεις, όπως το διαπιστώνεται και στην Ελλάδα, για αυτές αναφέρονται σαν δυνάμεις του λαϊκισμού. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Η πραγματική σύγκρουση σήμερα είναι η σύγκρουση με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές δυνάμεις και με την ακροδεξιά. Και αυτό το πράγμα προσπαθεί αυτή τη στιγμή να συγκροτηθεί στην Ευρώπη, έτσι ώστε του χρόνου στις ευρωεκλογές να αποκτήσει η Ευρώπη και το Ευρωκοινοβούλιο έναν άλλο συσχετισμό πολιτικών δυνάμεων. Πιο δημοκρατικό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Σήμερα και αύριο θα κλείσει το διήμερο φόρουμ με την ομιλία του Πρωθυπουργού, έτσι, και του Προέδρου και του ΣΥΡΙΖΑ. Του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη του Τσίπρα. Ακριβώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.